Για το σοβαρό πρόβλημα τη αέρια ρήπανση, στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου, που έχει θορυβήσει ιδιαίτερο στην τοπική κοινωνία και έχει προκαλέσει την αντίδραση των κορυφαίων τοπικών επιστημονικών φορέων, οι βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία Ζέτα Μακρύ, με την ιδιότητα τη Προέδρου τη Ειδική Μόνιμη Επιτροπή των Περιφερειών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, απέστειλε επιστολή προ τον Υπουργό Περιβάλλοντο και Ενέργεια Κωστή Χατζηδάκη, προκειμένου ο ίδιο ο αρμόδιο και οι υπηρεσιακοί του Υπουργείου να παραστούν στην προσεχή συνεδρίαση τη Επιτροπή Περιφερειών. Όπω τονίζεται, τόσο η συμμετοχή του όσου και η συμμετοχή του Περιφερειακή Θεσσαλία κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη τη Επιτροπής περί τυχών ανάληψη πρωτοβουλειών ή ακόμη και τροποποιήσεων του εφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου ω προ τι ισχύουσε διατάξει για την αέρια ρήπανση κοινοβουλευτικά πρέπει να λυθεί το θέμα. Έχω ήδη προφορικά συνεννοηθεί με τον κύριο Χατζηδάκη. Η επιστολή εστάλει για να μου προσδιορίσει την ημερομηνία. Θα έρθει ή ο ίδιο ή ο αρμόδιο υφυπουργό, συνοδευόμενο από υπηρεσιακού παράγοντε. Έχει ενημερωθεί προφορικά και ο κύριο Αγοραστό. Έχω ζητήσει ακόμη και με τον κύριο Πατούλη, ο οποίο είναι πρόεδρο του Διατρικού Συλλόγου και είναι και ο ίδιος Περιφερειάρχης. Εκεί λοιπόν θα γίνουν οι κοινοβουλευτικέ παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν, εάν χρειάζεται, σε νομοθετικές ρυθμίσεις όλες οι άλλες ενέργειες, οι οποίες είναι πολύ σωστές και επιβεβλημένες, είτε αφορούν στην τιμωρία εκείνων που ήδη ρηπαίνουν, είτε αφορούν στην ανάδειξη του θέματος που υπάρχουν. Αρμόδιο είναι ο Υπουργό και η Βουλή. Και επειδή έχω τη δυνατότητα ω πρόεδρο τη Επιτροπή Περιφερειών να το χειριστώ το θέμα, θεώρησα σκόπιμο και καλό να διευκρινίσω εδώ ότι ανέλαβα μόλι πριν από πολύ λίγε μέρε. Αλλιώ θα το είχα κάνει νωρίτερα. Κοινοβουλευτικά, όπω απαιτείται, να επιληφθώ για να υπάρχει και ιδέω απάντηση, ιδέωσες ενέργειε και να μην ανησυχεί άδικα ο βολιώτικο λαό ή να μην τον εφησυχάζουμε ενώ υπάρχει λόγο ανησυχία. Η θετική ανταπόκριση και η αποτελεσματική συνδρομή των αρμοδίων κυβερνητικών οργάνων αλλά και των οργάνων τη τοπική αυτοδιοίκηση στην Επιτροπή θα αμβλύνει τι ανησυχίε των κατοίκων, θα συμβάλλει στη σωστή ενημέρωση και με τι παρεμβάσει του, στο βαθμό που απαιτείται, το πρόβλημα θα δρομολογηθεί προ επίλυση, αναφέρει η κυρία Ζέτα Μακρύ. Στην Επιτροπή αυτή θα κληθούν φορεί οι οποίοι έχουν γνώση του θέματο αναφέρω χωρίς να έχω συνεννοηθεί μαζί του τον κύριο Γουργουλιάνη που έχει κάνει σχετικές έρευνες, φορείς οι οποίοι γνωρίζουν το θέμα και δεν θα επαναλαμβάνει ο ένας τις αιτιάσει του άλλου, δεν θα προσφέρει δηλαδή κάτι διαφορετικό, θα προσφέρει μάλλον κάτι διαφορετικό από τους άλλους, αυτό όμως δεν είναι μόνο δικιά μου αρμοδιότητα, είναι και οι προτάσεις τις οποίες θα υποβάλουν και όλα τα κόμματα τα οποία συμμετέχουν στην Επιτροπή, όλα τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Στο μεταξύ, ο πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησία, Ευθύμιο Τσάμι, μαζί με τον νομικό εκπρόσωπο του Συλλόγου Νίκο Μόσχο, πέρασαν το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου σήμερα λίγο πριν τι 12 το μεσημέρι, προκειμένου να υποβάλουν μήνυση κατά παντό υπευθύνου για το θέμα τη αέρια ρήπανση και τη έντονη δυσοσμία που παρατηρείται στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου του τελευταίου μήνε. Υλοποιούμε σήμερα την απόφαση που πήραμε ομόφωνα στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου την προηγούμενη Δευτέρα, 2 του μηνό. Είναι η δεύτερη δράση που θα κάνουμε, η δεύτερη η πρώτη, όπω ξέρετε, ήταν η χθεσινή επιστολή προ τον Υπουργό ε, Περιβάλλοντο τον κύριο Χατζηδάκη. Και σήμερα καταθέτουμε τη μηνυτήρια αναφορά κατά παντό υπευθύνων για το θέμα τη αέρια θρύπανση. Προκειμένου η δικαιοσύνη να βοηθήσει με το θεσμικό της ρόλο στη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης προκειμένου να βρεθεί ο ρηπαντής και να σταματήσει αυτό το επιβλαβές φαινόμενο που επικρατεί στην πόλη μας. θα συνεχίσουμε τις πρωτοβουλίε όπως είχαμε προαναγγείλει. Ε, εχθές μάλιστα συνεδρίασε η Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου για τα θέματα αέριας που συστήσαμε το προηγούμενο τα σίγμα, αποφασίστηκε μια σειρά δράσεων. Δεν θα σταματήσουμε να επανεμβαίνουμε σε αυτή, προκειμένου να σταματήσει αυτή η ιστορία.